Ο Αλέξανδρος Νάσος είναι 26 χρονών και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με το βασικό μισθό. Όπως για πολλούς νέους στην ηλικία του, η ενοικίαση ενός σπιτιού έχει φτάσει να αποτελεί όνειρο. Όλα τα παιδιά πλέον παλεύουν για να βγάζουν το βασικό μισθό και δυστυχώς οι περισσότεροι ούτε με συγκάτοικο πλέον μπορούν να είναι σε κάποιο σπίτι, διότι τα έξοδα βαραίνουν και τους δύο. Με τα ενοίκια, για ένα διαμέρισμα περίπου 50 τετραγωνικών σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως τα Πατήσια και στους Ζωγράφου, να ξεπερνούν ακόμα και τα 500 ευρώ, το εργένικο ή το φοιτητικό σπίτι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Γενικά πιστεύω τώρα, άμα θέλει κάποιος βρίσκει, αλλά είναι πιο δύσκολο συνήθως γιατί τα σπίτια είναι παλιά, δεν είναι ανακαινισμένα και έχουν προβλήματα και είναι πάλι ακριβά. Η σωρευτική αύξηση των ενοικίων από το 2019 έως και σήμερα κυμάνθηκε από 37,2% έως και 42,1% αναφορά κατοικία κατάλληλη για οικογένεια. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης της φοιτητικής κατοικίας αυξήθηκαν κατά 53% στην Αθήνα και στην Πάτρα, όπου καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 49,2%. Ένα σπίτι γύρω στα 50 τετραγωνικά μέτρα κοστίζει στην Αθήνα από 450 ευρώ και 550 ευρώ ανάλογα την περιοχή. Αυτό σημαίνει σε έναν νέο άνθρωπο περίπου το 70% του μηνιαίου του εισοδήματος. Ούτε όμως μια οικογένεια με παιδιά μπορεί να βρει εύκολα σπίτι. Η διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή σε ακίνητο 600 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας είναι περίπου 2 στα 10 κίνητα. Νότια, βόρεια, προάστια και ανατολικά είναι σχεδόν μηδενική. Τα ενίκια για ένα διάρρη προσεγγίζουν τα 700 ευρώ στο Παγκράτη και το Χαλάνδρι, τα 660 ευρώ στο Γαλάτσι και τα 730 ευρώ στα Σπάτα. Η υψηλή φορολογία του εισοδήματος σε συνδυασμό με τον ΕΦΙΑ δεν αφήνουν απολύτως τίποτα στους ιδιώτες ακινήτων, τους αποθάρρυνουν εντελώς από το να νοικιάζουν. Και βέβαια είναι και αυτοί θύματα των ανατιμήσεων που όλοι ζούμε αυτή τη στιγμή. Παράγοντες της κτηματομεσητικής αγοράς εκτιμούν ότι η άνοδος των τιμών και των ενοικίων στα ακίνητα οφείλεται στην επιστροφή των ξένων αγοραστών, τη βραχυχρόνια μίσθωση και τις αγορές από Έλληνες προτού γίνουν απαγορευτικά τα επιτόκια.